Αμέσως μετά τον κύριο Βαγγελιδάκη θα κλείσει τη συγκέντρωση ο κύριος Νικολαράκης. Χαίρετε και από μένα. Είμαι πολίτης αυτού του τόπου όπως είστε και όλοι εσείς. Και αυτοί που δεν ήρθαν σήμερα και αυτοί που είναι εδώ και αυτοί που ήταν εδώ και φύγανε. Για κάποιο λόγο μάλλον είχαν πολύ σημαντικότερες δουλειές από το νοσοκομείο. Εγώ δεν θα μιλήσω για το νοσοκομείο. Δεν είναι μόνο το νοσοκομείο. Είναι όλη μας η ζωή. Είναι το μέλλον αυτών των παιδιών που αύριο θα φύγουνε. Και όχι γιατί δεν έχουμε νοσοκομείο. Γιατί είναι το βιωτικό επίπεδό μας τέτοιο και δείχνει ότι θα πάει ακόμα χειρότερα. Η μοναδική, κατά τη γνώμη μου, σοβαρή, μετρημένη ομιλία που ακούστηκε ήταν της προηγούμενης ομιλήτριας. Κανενούς αλλουνού, ούτε φορέα, ούτε πολιτικού, ούτε τίποτα. Πότε θα βάλουμε το εμείς πάνω από το εγώ, μπορείτε να μου πείτε. Μπορείτε να μου πείτε σε συνθήκες κατοχής της χώρας αν θα έχουμε νοσοκομείο με παροχές. Θα έχουμε νοσοκομείο με παροχές ή θα έχουμε τα αυτονόητα. Τι είναι τα αυτονόητα? Η δημόσια δωρεάν υγεία που ακούστηκε, οι υπηρεσίες. Σαν πως υπάρχουν περιουσίες δεν υπάρχουν σίγουρα. Υπηρεσίες σε άλλους κλάδους υπάρχουν στο υπόλοιπο δημόσιο? Τίποτα δεν υπάρχει. Όλα έχουν καταρρεύσει. Το μοναδικό πράγμα που βαστάει ακόμα είναι η οικογένεια. Ας μην κοιτάμε λοιπόν μόνο το νοσοκομείο, ας κοιτάξουμε όλους εμάς. Και θα ήθελα να πω κάτι για αυτά τα παιδιά που πιθανόν να μην το γνωρίζουν γιατί δεν ασχολούνται με την πολιτική. Παιδιά, το μέλλον σας καταστρέφεται και είναι αιτία αυτή η σημαία. Η μπλε με τα αστέρια. Ευχαριστώ.